Η δυνατή βροχή το πρωί της Πέμπτης δεν εμπόδισε δεκάδες παιδιά δημοτικών σχολείων να επισκεφθούν το κινητό κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Πάρκο Λιθαρίτσια, το οποίο μεταφέρει το μήνυμα της ανακύκλωσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το κινητό κέντρο θα βρίσκεται στην πόλη για 2 εβδομάδες και μπορούν να το επισκέπτονται όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και οι πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν. Κυρίως όμως οι μαθητές μπορούν να ενημερώνονται για τα ωφέλη της κυκλικής οικονομίας και έτσι να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της περιβαλλοντικής συνείδησης. Το κινητό κέντρο επισκέφθηκε το πρωί ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Ευάγγελο Πίχα και Βασίλη Βλέτσα αντίστοιχα. Σαν αυτό δεν είναι μόνο διόρυφο, δεν είναι ένα σκέτο διόρυφο λεωφορείο. Έχει το εξής παράξενο. Στα λεωφορεία που πάτε κάνετε ανακύκλωση? Όχι. Εδώ λοιπόν θα δείτε πώς μπορείτε να κάνετε ανακύκλωση. Με ποιο τρόπο, τι υλικά μπορείτε να ανακυκλώσετε. Και να ξέρετε ότι αυτό εδώ το λεωφορείο έχει την παραξενιά να λειτουργεί με φωτοβολταϊκά πάνελ. Οι ανακύκλωσεις διαδραματίζαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Η ευαισθητοποίηση της και η εκπαίδευση της νέας γενιάς, των μαθητών, των παιδιών μας, αλλά και των ίδιων των δημοτών έχει καθοριστική σημασία. Και αυτή η σημερινή δράση ή καλύτερα οι δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε αυτό εδώ το χώρο, αυτό το μήνα, έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό. Είμαστε μπροστά στην κινητή μονάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανακύκλωσης που έχει σκοπό λοιπόν να συζητήσει, να εκπαιδεύσει τους μαθητές, αλλά όχι μόνο, σε θέματα που έχουν σχέση με την ανακύκλωση πλαστικών και υλικών, αλλά και των συμπολιτών μας. Και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία αυτού του μηχανήματος αυτόματης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης προέρχεται από ένα πάνελ φωτοβολταϊκών που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι λοιπόν και εδώ χρησιμοποιούμε φιλική προς το περιβάλλον κατανάλωση ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε πραγματικά μια ολοκληρωμένη διαχείριση και δυνατότητα καλύτερης εκπαίδευσης της νέας γενιάς. Εκ μέρους του κινητού κέντρου, η Αγγελική Χατζηνικολάου κάλεσε τους μαθητές να επισκεφθούν τη μονάδα, να παίξουν και να μάθουν, καθώς όπως είπε μπορούν έτσι να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της ανακύκλωσης στις οικογένειές τους. Θέλουμε τα ίδια τα παιδιά να γίνουν και αυτά πρεσβευτές της ανακύκλωσης στις οικογένειές τους, γιατί είναι μια οικογενειακή υπόθεση που πρέπει όλη μαζί η οικογένεια να μάθει να ανακυκλώνει σωστά. Έτσι λοιπόν το λεωφορείο θα βρίσκεται εδώ για τις επόμενες μέρες αυτού του μήνα. Πραγματικά περιμένουμε τα παιδιά με πάρα πολύ χαρά να προσέλθουν όπου το λεωφορείο στον πάνω, ας το πούμε, όροφό του είναι διαμορφωμένο σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο που με τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα του λεωφορείου που όπως είπε ο Δήμαρχος λειτουργούν με φωτοβολταϊκά πάνελ, με σύντομο και ευχάριστο τρόπο μπορούν πραγματικά διαδραστικά να συμμετέχουν στην ανακύκλωση και να δούνε με το μηχάνημα που υπάρχει στο κάτω μέρος του λεωφορείου πώς αυτή η ανακύκλωση μπορεί να γίνει πράξη στην καθημερινότητά τους.